Χαίρετε, αγαπητοί και εκλεκτοί μας φίλοι. Μας δόθηκε μια ολόκληρη ζωή από το Θεό για να μάθουμε πολλά πράγματα. Να μάθουμε πώς να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε. Να μάθουμε να δεχόμαστε και το θάνατο με ειρήνη. Εν ειρήνη επί το αυτό, λέει ο Δαβίδ, κοιμηθήσομε. Εν ειρήνη επί το αυτό. Επειδή η καλή ζωή, πραγματικά όμως καλή ζωή, γεννάει και τον καλό θάνατο. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε θερμά τον Κύριο να μας ελεήσει. Γιατί αυτός υπέφερε σκληρό θάνατο για μας. Και να μας δώσει χάρη για να μπορούμε να ετοιμαστούμε όταν έρθει κοντά μας ο θάνατος. Να συλλογιστούμε ότι ο θάνατος είναι το τέλος του δικού μας γήινου χρόνου και πόση ευεργεσία μας έδωσε ο Θεός για να γίνουμε άξιοι της Βασιλείας Του. Αλλά τι το όφελος όταν εμείς αντί να χρησιμοποιήσουμε καλά αυτόν τον πολύτιμο χρόνο περνάμε με ματαιότητα τη ζωή μας και το χρησιμοποιούμε για ζημιά μάλιστα της ψυχής μας. Αυτή η εξέταση και αυτή η χάρη της ευεργεσίας του Θεού δεν φεύγει, δεν μένει για πολύ, αλλά ο χρόνος περνάει γρήγορα, καθώς βλέπουμε κάθε μέρα έμπρακτα και ιδιαίτερα σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε και ακούμε αυτά τα λόγια, άραγε πόσων ανθρώπων τελειώνει η ζωή. Αυτή τη στιγμή φεύγουν άνθρωποι από αυτόν τον κόσμο, χιλιάδες ψυχές εγκαταλείπουν τον κόσμο αυτό. Κάποτε θα έρθει και η σειρά της εγκαταλείψεως και εκ μέρους μας. Γι' αυτό, καλό θα είναι να έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά σκεφτούμε το εξής. Όταν πρόκειται να έρθει αυτή η ώρα, θα ζητήσουμε από το Θεό παράταση χρόνου. Και άλλοι θα την πάρουν, άλλοι δεν θα την πάρουν. Αλλά και τι σοκ θα δοκιμάζαμε αυτή τη στιγμή, αν μας έλεγε κάποιος ότι σε λίγο, ετοιμάσου διότι φεύγεις για τον άλλο κόσμο. Πόσο θα αναστενάζαμε, βλέποντας τη συνείδησή μας με τόσες αμαρτίες, και πόσο καιρό χάσαμε λίγο να κάνουμε καλά έργα, έργα σπουδαία, έργα που θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Γι' αυτό, επειδή έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στα έργα της σαρκός, θα χάσουμε κατά κάποιο τρόπο τον καιρό μας ή έχουμε χάσει ήδη πολύ καιρό από τα έργα τα καλά τα οποία έπρεπε να κάνουμε και για τον εαυτό μας και για τους συνανθρώπους και για τον Θεό. Αν πεθάνουμε άσχημα ή ευνίδια, δεν θα έχουμε καιρό να διορθώσουμε τα σφάλματά μας. Αλλά ξέρουμε ότι μια φορά πρόκειται να πεθάνουμε και όχι δύο. Απόκειται τις ανθρώπες άπαξ. Μια φορά δηλαδή, λέει ο Παύλος, θα πεθάνουν μια φορά όλοι οι άνθρωποι και μετά από αυτά θα γίνει η κρίση. Δεν πρόκειται να πεθάνουμε δύο φορές. Δεν πρόκειται να έχουμε ζωή περισσότερη από ό,τι νομίζουμε. Ούτε έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι υπάρχει η μετασάρκωση και θα ξαναγεννηθούμε. Είναι παγίδα αυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε σε αυτόν τον γήινο χρόνο. Σε ένα δευτερόλεπτο ο ληστής πήγε στον παράδεισο, δεν χρειάστηκε πολλές ζωές. Ένα δευτερόλεπτο χρειάζεται με τέχνη και επίγνωση για να κερδίσει κανείς την αιωνιότητα. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέχουμε. Να είμαστε τουλάχιστον διορθωμένοι και εξομολογημένοι ή ανεξομολόγητοι και αδιόρθωτοι. Θα ακολουθήσει ο θάνατος, ο οποίος ξέρει μύριους τρόπους να αρπάζει τους ανθρώπους. Τεχνίτης είναι και εξυπνότατος ο θάνατος. Γι' αυτό πρέπει να τον προσέξουμε κι εμείς, ώστε να μην έχουμε πάρα πολλές ζημιές, οι οποίες οι ζημιές αυτές είναι αιώνιες ζημιές. Δεν είναι ζημιές
οι οποίες είναι προσωρινές και ο Κύριος μας λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου έρχεται την ώρα που δεν τον περιμένει κανείς. Γι' αυτό, επειδή δεν είμαστε βέβαιοι αν έχουμε συνέχεια ζωής μιας ώρας ακόμη και πως σε μια ώρα ακόμα μπορούμε να στερηθούμε όλα τα πρόσκαιρα καλά αυτού του κόσμου, σε μια ώρα θα μπορούσαμε να φύγουμε ή να πάμε στη σκοτεινή φυλακή του Άδη μαζί με πολλούς άλλους αμαρτωλούς ή να πάμε με τους δικαίους. Αλλά αγαπητοί φίλοι, υπάρχει μια ώρα βαρύτερη από εκείνη σε όλη τον καιρό της ζωής μας από την ώρα του θανάτου? Ένας σόφρον άνθρωπος θα μας απαντούσε όχι. Τότε λοιπόν θα του απαντήσουμε κι εμείς, γιατί να ζούμε τόσο αμέριμνα, ούτως ώστε αυτή την ώρα να την έχουμε στη ζέπη μας εύκολη και εύκαιρη ό,τι ώρα θέλουμε? Γιατί να ζούμε δίχως να έχουμε συνέστηση αυτού του πράγματος? Αν πρόκειται να πάμε ένα ταξίδι στις Ινδίες, κάπου στο Θιβέτ ή ξέρω εγώ στη Νότια Αμερική, στο Μεξικό, στη Βραζιλία, στο Περού, ένα τόσο μακρινό ταξίδι, θα κάνουμε μια προετοιμασία, θα κάνουμε κάποια εμβόλια, θα αγοράσουμε κάποια πράγματα, θα τα πάμε εκεί ή θα ντυθούμε κατάλληλα με ρούχα ανάλογα με το περιβάλλον, θα πάρουμε ορισμένα μέτρα. Αλλά όταν πρόκειται για ένα μεγάλο ταξίδι, μεγαλύτερο από αυτό, δεν πρέπει. Μας βαστάει η καρδιά λοιπόν να πεθάνουμε όπως ένα ζώο πεθαίνει απρομελέτητο, ένα ζώο που πεθαίνει απροετοίμαστο? Σαν να μπορούσαμε να αποκτήσουμε πάλι αυτό το οποίο πρόκειται να χάσουμε? Όχι, αδερφοί μου. Πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα αυτό και να έχουμε τακτοποιήσει ήδη ορισμένα πράγματα εδώ στη γη, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε μετά το θάνατο. Ας σηκωθούμε και ας ξυπνήσουμε από τους λογισμούς της πλάνης που έχουμε. Πρώτον, ότι θα ζήσουμε για πάντα. Δεύτερον, ότι δεν πρόκειται να πεθάνουμε εμείς, αλλά πεθάνει κάποιος άλλος. Τρίτον, ότι δεν υπάρχουν ευνίδιοι θάνατοι και ατυχήματα και από τα πάντα μπορεί ένας άνθρωπος να φύγει από τον κόσμο. Και να το έχουμε αυτό σαν φροντίδα για να μπορούμε να ετοιμαστούμε και να πεθάνουμε όπως έχουμε σκεφτεί σωστά. Και ο Απόστολος Πέτρος μας λέει, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίση και την πίστη. Αλλά θα ρωτήσει κάποιος, ωραία, με τι τρόπο πρέπει να ετοιμαστώ εγώ, τόσο ώστε να αντιμετωπίσω αυτό το ενδεχόμενο του θανάτου? Εδώ πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της Κολοσσίας, το θέμα της αμαρτίας. Αν ανάψουμε στην καρδιά μας τον έρωτα προς τη Βασιλεία του Θεού και αν φοβόμαστε την γέννα του πυρός, αν καθαρίσουμε τη συνείδησή μας από αμαρτίες και αν ζούμε με την χριστιανική ζωή αυτή είναι που η Εκκλησία μας προσδιορίζει αιώνες τώρα, τότε θα δεχτούμε το θάνατο ακόμη και με τα χαράς και χωρίς κόπο. Και να τον προσμένεις καμιά φορά κιόλας, σαν να πρόκειται για μια μετάβαση από τα πρόσχερα στα αιώνια, σε ένα ουράνιο πανηγύρι. Γιατί όποιος σκληραγωγείται και παλεύει και ζει με τραχύτητα και κόπους, καμιά φορά ζητά και το θάνατο για να αναπαυθεί από αυτούς τους κόπους στους οποίους έχει καταβάλει σε αυτή τη ζωή. Αυτός που παλεύει και πυγμαχεί, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλει να βγει γρήγορα από το στάδιο για να απαλλαγεί από περαιτέρω κόπους και βάσανα. Το ίδιο κάνει και αυτός ο οποίος ακολουθεί τη ζωή της αρετής. Θέλει να απαλλαγεί από τους παρόντες πόνους αυτής της ζωής και οπωσδήποτε βέβαια φαντάζεται ότι θα καταλήξει σε μια καλύτερη κατάσταση, γι' αυτό και δεν στερείται από τη ζωή, αισθάνεται πως δεν στερείται μεγάλα πράγματα όταν φύγει από αυτόν τον κόπο της ζωής, ιδίως σε μια μεγαλύτερη ηλικία που υπάρχει και αρρώστια, τη μοναξιά ο κόπος,
τα φάρμακα και οτιδήποτε. Αν λοιπόν ανάψει αυτός ο έρωτας τη βασιλεία του Θεού, για τη βασιλεία του Θεού, και αν μας φοβίζει οπωσδήποτε ο φόβος της κολάσεως, ο οποίος είναι τρομερός, αυτή η απειλή της κολάσεως, ή μάλλον η προειδοποίηση θα λέγαμε καλύτερα του Θεού για μας, γιατί αυτός είναι ο νομοτελειακός κόσμος του Θεού, τότε λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι η μέλουσα ζωή παρομοιάζεται με έναν γάμο, στον οποίο εμείς χαιρόμαστε και αγαλλιόμεθα. Είναι ο γάμος του αρνίου με τον πιστόν. Και αυτή η παρούσα ζωή μας δόθηκε για να πλύνουμε, να ετοιμάσουμε τα ρούχα μας για αυτό το μακρινό ταξίδι. Γι' αυτό και το Πνεύμα του Άγιο λέει στο Σολομό να έχεις, στο Σολομώντα, να έχεις έτοιμο τα ρούχα σου καθαρά και τακτοποιημένα και το λάδι της ελεημοσύνης να μην σου λείπει. Να επικαλεστούμε τον Βασιλιά των Αιώνων, τον Κύριο, να μας ελευθερώσει από οποιαδήποτε προσκόλληση και άσχημη κατάσταση, αμαρτωλή, και να αναλογιστούμε ό,τι κακά πράγματα έχουμε πράξει στη ζωή μας, όσους αισχρούς λογισμούς έχουμε κάνει, και να μην μείνουμε στα καλά που κάναμε, αλλά σε εκείνα που έπρεπε να κάνουμε και δεν κάναμε. Γιατί υπάρχει και αυτό το δύσκολο σημείο, ότι θα μας ζητηθεί και εκείνο που παίρναγε από το χέρι μας και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, δεν θελήσαμε να το κάνουμε. Και οι δαίμονες συνήθως θα προσπαθήσουν να πάρουν την ψυχή του ανθρώπου, αν ειδικά βρούνε αμαρτίες ανεξομολόγητες, για καταδίκη. Και είναι πολύ φοβερό πράγμα αυτό που πρόκειται να δει η ψυχή μας, με πόση αγωνία και με πόσο υδρότα θα αντιμετωπίσει τα πράγματα αυτά. Αν ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος και απροετοίμαστος, αφύλακτος. Είδατε ότι υπάρχει η έννοια του εφνιδιασμού στον πόλεμο. Όταν εφνιδιάσει τον αντίπαλο, εκεί που δεν τον περιμένει, τότε έχει μεγάλες απώλειες. Όταν όμως ξέρει ότι πρόκειται να του γίνει μια επίθεση από ένα σημείο, ξέρει και το σημείο, τότε όχι μόνο οι απώλειες είναι λίγες, αλλά εάν ήξερες ότι ξέρει, δεν θα επιχειρούσες και το εγχείρημα αυτό. Γιατί θα είναι τόσο καλά προετοιμασμένο, ώστε αντί για να έρθει αυτό σε δύσκολη θέση, θα σε φέρει εσένα τον επιτιθέμενο σε δύσκολη θέση. Έτσι είναι. Όταν δεν υπάρχει ευνηδιασμός, υπάρχει απόλυτη ηρεμία και κατάκτηση του σχεδίου και έρχεται σε δεινή θέση ο ευνηδιάζων και όχι ο ευνηδιαζόμενος. Να ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι αυτός ο οποίος καιροφυλακτεί κάθε φορά να μας ευνηδιάσει και να έχουμε από πριν πάρει τα μέτρα μας, ώστε να ξέρουμε πώς θα χτυπήσει και πού θα χτυπήσει και πότε θα χτυπήσει και το πότε είπαμε ότι είναι ανά πάσα στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το πού θα χτυπήσει είναι να μας χτυπήσει εκεί που πονάμε, στο σημείο που δεν έχουμε εμείς επίγνωση της καταστάσεως. Αν όμως είμαστε προετοιμασμένοι, τότε αυτός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση και δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη καλά προετοιμαστεί για αυτή την κατάσταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιδιορθωμένος σε αυτή τη ζωή, μπορεί να παρακαλέσει τον Θεό να μην δει την όψη των φοβερών δαιμόνων εκείνη τη στιγμή που φεύγει η ψυχή, γιατί μόνο η θωριά των δαιμόνων είναι φοβερή και τρομερή και μπορεί να κλονίσει την ψυχή σε αυτό το ταξίδι. Γι' αυτό ο σοφός Σιράχ μας μιλάει και παρακαλεί τον Θεό και λέει «Σε είδα και ελεήθηκα», λέει, «στάθηκα δίπλα σου και αισθάθηκα ότι είμαι ελεημένος». Αισθάνθηκε ότι είναι κοντά στο Θεό και έτσι με αυτή την ευχή προχώρησε. Και αυτό δεν θα γίνει σε εμάς, αγαπητοί φίλοι, εφόσον έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα πράγματα και εργαζόμαστε σωστά, καλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, παίρνουμε το πανέρι της καλοσύνης και όχι της κακίας.
αν σε αυτόν τον κόσμο αναστηθούμε ψυχικά, θα ξεφύγουμε το δεύτερο θάνατο της ψυχής που είναι η αιώνια κόλαση. Ο πρώτος θάνατος είναι η λύθη εδώ σε αυτή τη ζωή. Μας κάνει ηλυθίους από το ρήμα ξεχνώ, έτσι, λύθη. Εξού και λύθη και λύθαργος και ηλίθιος. Εκείνος ο οποίος δεν έχει το μυαλό του έτοιμο, είναι σαν να έχει ξεχαστεί. Αυτή η ξεχασιά είναι η λύθη. Και όπως λέει η Αποκάλυψη, αυτοί οι οποίοι ανά πάσα στιγμή σκέπτονται το θάνατο και το αρνείο του Θεού και ζητάνε τη βοήθεια του Θεού και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, καλώς εργασάμενοι, αυτοί είναι κοντά στη σωτηρία τους. Διότι όταν αρχίζει να ανοιχτώνει και να πλησιάζει ο θάνατος, τότε τα πράγματα είναι λίγο αργά. Δεν μπορούμε να εργαστούμε όπως θέλουμε, αλλά καθώς έστρωσε ο καθένας, έτσι θα κοιμηθεί κατά την κοινή αυτή παροιμία που ακούγεται. Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς. Έρχεται νύχτα, μας λέει, και ουδείς δύνατε εργάζεστε. Έρχεται το βράδυ, η νύχτα, και δεν βλέπει κανείς να πάει στο χωράφι του να εργαστεί. Έτσι είναι λίγο πριν το θάνατο, υπάρχει μια σκοτωδίνη, η οποία δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να κάνει εκείνα τα οποία επιθυμούσε να κάνει προς τα τελευταία του χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να είναι ήδη ετοιμασμένος με τη βαλίτσα στο χέρι ή δίπλα στην πόρτα τουλάχιστον, ώστε μόλις ακουστεί η σιρήνα να φύγει γρήγορα, έτσι, και να μην τα χάσει, να μην σας στήσει τι θα κάνει την τελευταία στιγμή. Είναι όπως φεύγει ένα τρένο και ο άνθρωπος δεν έχει ετοιμαστεί, δεν έχει βάλει τα παπούτσια του, το παντελόνι του, το σακάκι του, το πουκάμισο, δεν τα έχει φορέσει και ακούει το τρένο να χτυπάει για τρίτη φορά και ετοιμάζεται να φύγει. Τον πιάνει ένας πανικός και παίρνει τα πράγματα του γρήγορα και βγαίνει στον δρόμο και αρχίζει να φοράει τα ρούχα του στον δρόμο. Και αν προλάβει να μπει μέσα στο τρένο, έχει καλώσει. Αν δεν προλάβει, τον πιάνει απελπισία και συμφορά, διότι είχε κανονίσει να πάει σε αυτό το ταξίδι και δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει λόγω της δικής του βλακείας, λόγω της δικής του αυλεψίας. Δεν το έφταιγε κανένας, θα μπορούσε να έχει προετοιμαστεί και να έχει κάνει αυτή τη σωστή κίνηση. Σε αυτή τη ζωή μπορούμε να σημειώσουμε την άταχτη και παράλογη αγάπη που έχουμε στα πλούτη, διότι έχουμε τον πλούσιο άφρονα πλούσιο, την παράλογη αγάπη που έχουμε στη φιλοδοξία, δεύτερον, γιατί φορούσε, λέει, πορφύρα αυτός ο πλούσιος, είναι το φόρμα των μεγιστάνων, των βασιλέων, των υψηλά ισταμένων αρχόντων, έτσι, να φοράς αυτό το είδημα, όπως τώρα, ας πούμε, φοράνε, ξέρω εγώ, ιδίως οι γυναίκες διάφορα, έτσι, ακριβά, πανάκριβα ρούχα, έτσι κι αυτός είχε στραμμένο την προσοχή του στο ρουχισμό, για να δείξει ότι είναι ένας σημαντικός άνθρωπος, εντείνεται στην εποχή εκείνη σαν βασιλιάς. Και το τρίτο ήταν η απονιά που είχε απέναντι στη δυστυχία των άλλων ανθρώπων. Δεν έδινε ένα πιάτο φαΐ σε κάποιο δυστυχή ο οποίος πήγαινε κάθε μέρα κάτω από το σπίτι του και γι' αυτό, για την ασπλαχνία περισσότερο, αυτή καταδικάστηκε σε αιώνια κόλαση αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τόσο πολύ εκτίμηση είχε από τους ανθρώπους εδώ στη γη, τόσο χρήμα είχε καταναλώσει για τις ειδονές του σώματος και τους φίλους και τις κολακίες, κι όμως δεν κατάφερε να καταλάβει το νόημα αυτής της ζωής και την πάτησε κατά το κοινό συλλεγόμενο και έχασε την αιωνιότητα από αβελτηρία και βλακεία δική του. Αυτός ήταν εκείνος με τον Λάζαρο που ξέρουμε στην Παναβολή. Αλλά υπάρχει και ο άλλος που λέγεται άφρον πλούσιος, ο οποίος κέρδισε πάρα πολλά χρήματα και κτήματα και είπε ότι στην ψυχή του, λέει, φάγε, πίνε, φρένου, λες και πρόκειτο να ήταν αιώνιος αυτός ο άνθρωπος. Αλλά τον εσύγχυσε την τελευταία στιγμή μια φωνή που του είπε, τώρα πεθαίνεις, αυτή τη νύχτα ζητάνε την ψυχή σου. Και εκεί τα χάσε τελείως αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
στάθηκε σαν το ψάρι το καμακωμένο με το καμάκι που δεν μπορεί να φύγει πλέον. Σαν την Αλεπού που έχει πιαστεί στο δόκανο και δεν μπορεί να φύγει. Ήρθε σαν παγίδα ο θάνατος ξαφνικά. Μέσα στη λίμνη του Πυρός βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος υπέστη το θάνατο της ψυχής, να το πούμε έτσι, δηλαδή την τιμωρία της κολάσσος. Πέθανε και τάφη μας, λέει το Ευαγγέλιο, κατά τους αδιάψευστους λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτός δεν αναφέρεται ούτε κατ' όνομα, ενώ ο Λάζαρος που ήταν φτωχός αναφέρεται κατά το όνομά του. Πού είναι λοιπόν τώρα οι πορφύρες σου και τα ωραία σου με τα ξωτά υφάσματα, πού είναι οι κόλακές σου, οι χωροί, οι παλακίδες? Πέρασαν όλα σαν σκιά και τα πλούσια τραπέζια και όλα παρήρθαν, φύγανε από μπροστά σου σαν σκιά. Όλες αυτές οι θαυμάσιες εικόνες, ας πούμε, της επίγειάς σου ευτυχίας, τελειώσαν. Και μετά από αυτά φτάνει μια άσβεστη φλόγα, μια αδιόφωτη ζημιά, ένα καμίνι. Ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα και βρίσκεται μέσα σε ένα καμίνι αυτός ο άνθρωπος. Και ενώ θέλει και επιθυμεί λίγο νερό, μια σταγόνα για να δροσίσει λίγο τη γλώσσα του, δεν την έχει αυτή τη σταγόνα ποτέ μα ποτέ. Αν ήταν δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει, τι θα έλεγε? Θα μίλαγε για την περασμένη του ζωή οπωσδήποτε, όσο και για την παρούσα κατάσταση, και θα συνέδεε αυτές τις δύο καταστάσεις, έτσι ώστε αν ήταν μετανιωμένος αυτός ο άνθρωπος, και περισσότερο από το Δαβίδ, από τη μετάνοια που είχε, θα ήταν μετανιωμένος περισσότερο και από τον Ιώβ, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ότι ήταν δίκαιος αυτός ο άνθρωπος και απογοητευμένος θα βρισκόταν συνεχώς, αλλά δεν υπήρχε κανένας τρόπος. Δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε, ούτε θα υπάρξει τρόπος να συμπληρώσει εκεί κάποια παράληψή του. Τελείωσε ο χρόνος γι' αυτόν. Δεν υπάρχει καιρός διορθώσεως με τα θάνατο. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει την πρακτική ενέργεια πλέον, είναι η ψυχή μόνο, η οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα από ό,τι μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Και αυτός ο παρελθόν κόσμος πληγώνει τον άνθρωπο αυτόν και του αφήνει μια πίκρα μέσα στην ψυχή του και στα βάσανά του, στα σπλάχνα του μέσα, γιατί λέει ότι είναι αιώνια η βάσανα, δηλαδή τα βάσανα κρατάνε συνεχώς. Δεν υπάρχει ελπίδα της αποκαταστάσεως πουθενά. Και αφήνει στα σπλάχνα αυτή την ποντοτινή πίκρα και βάσανο, και αυτές είναι οι αλήθειες και βεβαιότητες της πίστεώς μας, τις οποίες δεν έχει κανένας τη δύναμη, την πνευματική δύναμη να αντισταθεί. Πώς πέρασε λοιπόν ο καιρός και δεν τον καταλάβαμε? Πώς πέρασε αυτός ο καιρός τόσο γρήγορα που δεν καταλάβαμε πώς έφυγε? Ας προβληματιστούμε τώρα για να δούμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Κάποτε, λέει, στη Ρωσία κάλεσε έναν Έλληνα σοφό, το Βούλγαρη, και το Βολτέρο, ο Ρώσος, ένας Ρώσος άρχοντας, βασιλιάς, και τους κάλεσε το τραπέζι για να μιλήσουν, να ακούσει, γιατί άκουγε για τους δύο ότι είναι σοφοί άνθρωποι, και ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο οποίος ήταν από την Κωνσταντινούπολη, και ο Βολτέρος, ο οποίος καταγόταν από την Γαλλία. Και εκεί, με στις συζητήσεις που κάνανε, ξαφνικά λέει ο Βολτέρος, μα λέει, τι κάνεις εκεί πέρα, λέει, τώρα μέσα σε ένα τραπέζι τέτοιο, λέει, με τόσα δέσματα, εσύ κάθεσαι και τρως ψωμί και ελιά, ψωμί και ελιά, του λέει, και λάχανα, ας πούμε, και λοιπά, ενώ υπάρχουν τόσο ανώστημα, το κυνήγι, οι πάπιες, αυτά γεμιστά, όλα αυτά και λοιπά, τα δέσματα των πλουσίων, έτσι. Πιστεύεις, του λέει, στην αιώνια ζωή θα υπάρξει?
κάτι το αιώνιο, λέει, θα σε απογοητεύσει αυτό το πράγμα. Θα απογοητευτείς, θα υποδογευτείς συχνά, λέει, μετά το θάνατό σου. Λέει, αγαπητέ μου, του λέει ο Βουλγαρής, του Βολτέρου, αν μεν μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα, όπως λες εσύ, εγώ δεν πρόκειται να ζω για να απογοητευτώ. Φαντάσου όμως θα πάθεις εσύ, του λέει, εάν πραγματικά αυτά που πιστεύω εγώ είναι αλήθεια, ότι υπάρχει αιώνια ζωή, και με τις συνθήκες αυτές τις οποίες έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι, τι μπορούμε να πάθουμε. Και όταν το άκουσε αυτό ο Ρώσος, λέει ο Έλληνας είναι ξυπνότερος. Απάντησε πολύ εξυπνότερα από ότι ο Βολτέρος. Γιατί ο μεν ένας δεν θα ζούσε για να δει ότι πήγε χαμένος ο κόπος του, ενώ άλλος θα ζούσε, αν ζούσε, θα είχε καταστραφεί τελείως. Να λοιπόν ότι ήταν πιο προνοητικός ο λόγος του Ευγένιου Βούλγαρη παρά του Βολτέρου που έκανε το σοφό, αλλά μάλλον ήταν αυτό που λέμε κουτόφραγκος, και πολλοί σαν και αυτόν που φημίζονται και διαφημίζονται δεν είναι τίποτα άλλο παρά άνθρωποι χαμηλού διανοητικού επίπεδου, οι οποίοι λέγονται σοφοί ανάμεσα στους άσχετους, τελείως άσχετους. Έχουμε κολοσσούς της σοφίας εδώ, στη δικιά μας γραμματεία, στα δικά μας βιβλία, και πάμε και διαβάζουμε μυστορήματα της Δεκάρας και ανθρώπους οι οποίοι είναι σχεδόν μωροί, πριαμβεύουν και παίρνουν Νόμπελ λογοτεχνίας και το ένα και το άλλο. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι ο κόσμος λέει, βρίσκεται στο πονηρό, μας το λέει και ο Χριστός, ότι ο πονηρός άνθρωπος εδώ είναι αυτός που επιβιώνει, ενώ ο ενάρετος άνθρωπος εδώ συκοφαντείται και, πώς το λένε, ονειδίζεται. Εδώ ο σπουδαίος και σοφός και τίμιος άνθρωπος πονάει περισσότερο από ότι ο άσοφος και ο αητονύχης. Αλλά θα δούμε μετά, όπως λέει, πόσα απί διαβάζει ο Σάκος και που έχει αχλάδα την ουρά, όπως λέει εκεί η συγχωρεμένη γιαγιά μου, έλεγε πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή θα δούμε στο τέλος ποιος θα γελάσει τελευταίος. Εκείνος που γελάει τελευταίος, εκείνος είναι και ο νικητής. Αυτοί που γελάνε τώρα θα κλάψουν, εκείνοι που κλαίνε τώρα θα γελάσουν. Και ο κόσμος αυτός θα γυρίσει ανάποδα, γιατί είναι ένας ψεύτικος κόσμος γυάλινος, ο οποίος θα σπάσει και θα έρθει πραγματικός ο αληθινός κόσμος του Θεού. Αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος που κάνουμε εμείς, οι έξυπνοι άνθρωποι, και εδώ πέρα καταδικάζουμε κάποιους. Εδώ λέμε, εσύ θα ζεις φτωχός, εσύ θα ζεις πλούσιος, και υποτιμάμε μάλιστα και το φτωχό, γιατί λέμε, άντε βρε, εσύ δεν κατάφερες να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου και έγινες ζητιάνος, έγινες ένα ζήτουλας. Μα οι πλούσιοι κάνανε το φτωχό ζήτουλα. Αν δεν θέλανε να έχουν τόσο πλούτο αυτοί, θα ήταν μοιρασμένος ο πλούτος και δεν θα μπορούσε να πούνε τώρα και να υποτιμήσουν το φτωχό άνθρωπο ή το λαό που δεν έχει τα μέσα, ότι δεν αυτός φταίει για αυτό το κατάντημα, ενώ στην ουσία φταίνε οι μεγιστάνες, αυτοί οι οποίοι παίρνουν τον πλούτο της γης, τον διαχειρίζονται, τον σκορπάνε όπως θέλουν αυτοί, κάνουν πολύ κακή διαχείριση του πλανήτη και εκ των υστέρων έχονται και χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τον τρίτο κόσμο. Και λέει, αχ, τα κακόμοιρα τα παιδιά της Αφρικής, μα εσείς πάτε στην Αφρική και τους παίρνετε τον πλούτο. Εσείς που κλαίτε και κάνετε την UNESCO και το ένα και το άλλο και το άλλο, τον ΟΗΕ και αυτά, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι οι υποκριτές, οι Νατοικοί και όλοι αυτοί, αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη συμφορά του τρίτου κόσμου. Ποιος είναι? Ο μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος που προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματο για να ταΐσει την οικογένειά του, αυτός φταίει. Αλλά, είπαμε, θα δούμε πού, τι θα γίνει προς το τέλος. Ποιος θα γελάσει τελευταίος. Και τον Χριστό τον σταυρώσανε και του λέγανε κατέβα το σταυρό να μας δείξει ποιος είσαι. Αλλά τελικά τι έγινε? Όταν έγινε ο σεισμός κατά το σταυρό, τα χάσαν όλοι. Πήγε να το στρίψει το μυαλό. Και είπε ο εκατόνταρχος και η παρέα του εκεί, οι σταυρωτές, ο οποίος έγινε ο Άγιος Λογκίνος, όπως ξέρουμε εμείς στην Εκκλησία παραδοσιακά, εμαρτύρησε για τον Χριστό αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν από κάτω από το σταυρό, ο Ρωμαίος εκατόνταρχος. Ονόματι Λογκίνος, όπως ξέρουμε. Είπε, ούτως αληθώς Θεού Υιός είναι.
ήταν γιος του Θεού, αλήθεια. Μόλις είδε να σκίζονται οι πέτρες, να ανοίγει το καταπέτασμα του ναού, να γίνεται σεισμός φοβερός, να σκοτεινιάζει ο ουρανός μέρα μεσημέρι, τότε άρχισε να μπήκε μυαλό μέσα του και κατάλαβε τι είχε γίνει. Ενώ άλλοι μπορούσε και να μην είχαν καταλάβει και τίποτα. Τα σκίστηκαν λέει και τα μνημεία. Δεν βγήκαν αμέσως οι νεκροί, αλλά έγινε μια προεργασία με την Ανάσταση του Χριστού, βγήκαν και αυτοί έξω. Πολλοί από αυτούς λέει, δεν ονομάζει η Γραφή πόσοι βγήκανε, αλλά αρκετοί από τους Αγίους λέει, από τους εσωσμένους δηλαδή, εμφανίστηκαν στην πόλη. Σε πολλούς. Όπως εμφανίστηκε ο Χριστός για ένα διάστημα, έτσι και αυτοί. Έγινε λοιπόν μια παλιγενεσία τοπική εκεί πέρα, η οποία οπωσδήποτε έδειξε κάτι σε εκείνους που έχουν μυαλό και καταλάβανε τι πρόκειτο να γίνει αργότερα. Ότι αυτόν που σταυρώσανε οι Ρωμαίοι, αυτόν που έδωσαν οι Εβραίοι στους Ρωμαίους να σταυρώσουν, δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος όπως όλοι εμείς, αλλά ήταν ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος ταρακούνησε το σύμπαν εκείνη τη στιγμή. Και τον σεισμό αυτόν τον αισθάνθηκαν πολλές πόλεις της γης. Και στη Ρώμη έχει αναγραφεί ο σεισμός αυτός της Μεγάλης Παρασκευής και στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα ακόμα. Έχουμε μαρτυρίες από τον Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή του φοβερού εκείνου σεισμού, της εκπνοής της ψυχής του Χριστού, όταν έφυγε η ψυχή του Χριστού από το σώμα και όταν είπε «Πάτερ, στα χέρια σου αφήνω την ψυχή μου, το πνεύμα μου αφήνω στα χέρια σου», ο σεισμός που έγινε, έγινε αντιληπτό σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Και στη Ρώμη κατεγράφει από τους σεισμολόγους και επιστήμονες της εποχής, και στην Αλεξάνδρεια όπου βρίσκεται ο Διονύσιος Αεροπαγίτης, ο οποίος είπε την εξής περίφημη φράση: «Ή το πάνω απόλυτε ή Θεός πάσχει». Ή ο Θεός λέει πάσχει τώρα αυτή τη στιγμή, ή καταστρέφεται το σύμπανα. Ένα από τα δύο είναι. Και ήταν το πρώτο. Έπασχε ο Θεός. Δεν έπασχε δηλαδή η Θεότης, ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος έπασχε. Αλλά βέβαια δεν μπορούσε εκείνη την ώρα αλλιώς να το εκφράσει αυτός ο οποίος σε μέλλον να γίνει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Διονύσιος, από τους πρώτους ο οποίος ακολουθούσαν τον Παύλο μαζί με τη Δάμαρη, τη γυναίκα του, και ο οποίος πήγε στο Παρίσι, τον αγαπάνε πάρα πολύ στο Διονύση, το Σεν Ντενίζ και πολλές άλλες εκκλησίες και πλατείες είναι στο όνομα του Αγίου Διονυσίου. Γιατί όπως ξέρουμε το Παρίσι υπήρξε και αυτό Ορθόδοξο επί 10 αιώνες, 9 αιώνες. Μέχρι να γίνει το τελικό σχίσμα όπου ήρθε ο Πάπας και έγινε ο Ρωμαιοκαθολικισμός. Χάσαμε τώρα το μύτο από αυτά που λέγαμε, αλλά θα τον ξαναβρούμε αγαπητοί φίλοι, γιατί στη ρήμη του λόγου έτσι έρχονται τα πράγματα. Λέγαμε για τον Λάζαρο λοιπόν και τον πλούσιο της Ευαγγελικής Περικοπής και πως αυτή ο ένας που ζούσε εδώ καλά καταποντίστηκε και ο άλλος που ήταν καταποντισμένος ανορθώθηκε. Φανταστείτε δύο αεροπλάνα, το ένα που πετάει να πέσει και το άλλο να απογειωθεί και να πάει στην καλή τύχη και την ευνοϊκή κατάσταση. Λέει ότι ακόμα αυτός ήταν τόσο φτωχός και άρρωστος που ερχόντουσαν και τα σκυλιά και γλύφανε λέει τις πληγές του. Ο άλλος ήταν προστατευμένος από όλα αυτά, ο πλούσιος, ενώ ο άλλος προσπαθούσε να ταϊστεί από ψίχουλα τα οποία έπεφταν στο τραπέζι του πλουσίου. Προσπαθούσε να γεμίσει την κοιλιά του με τα ψίχουλα αυτά που πέφτανε. Και κανένας λέει δεν του έδινε, ούτε καν να του δώσουν μια μερίδα φαΐ να φάει κι αυτός. Τόση απονιά και ασπλαχνία, υπήρχε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μας λέει πως οι ελεήμονες θα ελεηθούν. Εκείνοι οι οποίοι ελεούν τον συνάνθρωπό τους θα ελεηθούν κατά το μέτρο της δικής τους ελεημοσύνης.
Αυτή λοιπόν η παραβολή που είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου πρέπει να μας κάνει τα πράγματα να τα ζηλιάζουμε όχι με τις αισθήσεις μας σε αυτή τη ζωή, αλλά με την πίστη μας. Με το Ευαγγέλιο να ζυγίζουμε τις καταστάσεις τις δικές μας. Εγένε το δε αποθανήν, λέει και το φτωχόν, πέθανε και ο φτωχός όπως πέθανε και ο πλούσιος, αλλά αυτός ήρθε και κάθισε, στάθηκε κοντά στον Αβραάμ, στην αγκαλιά του Αβραάμ πλέον. Είχε ίδια μεταχείριση από το Θεό όπως και ο Αβραάμ. Και ο Άγιος Γρηγόριος λέει πως ως αθλητής ο πτωχός απάγεται προς τους στεφάνους. Όπως στεφανώνουν τον αθλητή που τον πιάνουν στα χέρια και τον σηκώνουν, έτσι ακριβώς και ο φτωχός, ο οποίος αγωνίστηκε εδώ, πιστός φτωχός, κάθεται σε θρόνο υψηλό και μετέχει από εκείνο το απέραντο αγαθό στο οποίο είναι ο μακάριος ο ίδιος ο Θεός. Και λέει, αφελεί Κύριος ο Θεός παν δάκρυο από παντός προσώπου, δικαίου. Μακάρι είναι η φτώχεια αν μας οδηγήσει εκεί, όπως το Λάζαρο αυτό της παραβολής. Αλλά τώρα μας βαστάει η καρδιά μας να ομολογήσουμε το αντίθετο από αυτό το νόμο του Ευαγγελίου, πως δεν είναι σωστό δηλαδή και δίκαιο εκείνος που υπέφερε εδώ, εκεί να μην υποφέρει πια. Όχι αγαπητοί φίλοι. Και η δική μας η καρδιά, το δικό μας συνέστημα, εκεί πλησιάζει. Στο ότι αυτός που υπέφερε εδώ, άδικα, πρέπει να τακτοποιηθεί. Και δεν βαστάει η καρδιά μας να ρυθούμε τα λόγια του Χριστού, που είναι τα πιο τέλεια λόγια που διατυπωθήκανε σε αυτή τη ζωή. Και δεν πρέπει να αποφεύγουμε τα βάσανα και τις λήψεις, αλλά πρέπει να έχουμε το σταυρό μας σε αυτή τη ζωή και να ξέρουμε ότι αυτός ο σταυρός είναι που θα μας πάει κοντά στο Χριστό. Ο σταυρός είναι το σύμβολο της δόξης, το άλμπουρο της δόξας, λένε οι πατέρες. Εάν ο άνθρωπος δεν περάσει από τη σταυρική κατάσταση και δεν νικήσει σε αυτή τη δοκιμασία, δεν θα μπορέσει. Θα πρέπει να κυβερνήσουμε τον κόσμο μας, τον εαυτό μας, με τις αιώνιες βουλές του Θεού. Να έχουμε την Αγία Γραφή σαν τιμόνι και οδηγό και πηξίδα, όπως ο ναυτικός δεν φεύγει χωρίς την πηξίδα, που του δείχνει τον βορρά και τον νότο και κανονίζει την κατεύθυνσή του, έτσι η γη είναι η πηξίδα μας να είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, το οποίο θα μας κάνει ιούς φωτός και θα περπατήσουμε σαν ιή φωτός στο φως του Χριστού μέσα στη μεγάλη του Χριστού αγάπη. Ας συλλογιστούμε λοιπόν με ποιανού τη ζωή μοιάζει περισσότερο, με του άφρουνα πλουσίου ή με του φτωχού Λαζάρου. Γιατί από εκεί θα κριθεί και τι θάνατο θα έχουμε. Αν εδώ περιμένουμε το θάνατο του πλουσίου, είμαστε χαμένοι. Αν όμως έχουμε υποφέρει και περάσαμε αυτό το στάδιο της ζωής, δίχως να βαρυγκομίσουμε και φυλαχτήκαμε από το να μην προσκοληθούμε ψυχικά και πνευματικά στον πλούτο και να μην στηρίξουμε εκεί όλες μας τις πιθανότητες και τις ανάγκες και τις ελπίδες, αν έγιναν όλα αυτά, δεν θα ακούσουμε αυτό το προμήνυμα της Κολάσεως που λέει «Ουέ της πλουσίης» στο Λουκά, στο ένα κεφάλαιο που πάει να πει «Ουέ σε εσάς οι οποίοι είστε άσπλαχνοι πλούσιοι σε αυτόν τον κόσμο, που έχετε φαγητά, πιωτά, πολλά και για εσάς και για τα εγγόνια σας και αλίμονο σε εσάς οι οποίοι δεν έχετε κάνει το καλό σε αυτή τη ζωή και δεν έχετε ανακουφίσει κάποιον άλλο άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο». Ο άσπλαχνος πλούσιος λοιπόν είναι το κακό παράδειγμα και πρέπει να τα αποφύγουμε. Όσοι έχουμε λεφτά θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ. Να σκορπάμε τον πλούτο μας και για τους άλλους ανθρώπους. Όχι μόνο για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας, αλλά και για κάθε άνθρωπο ο οποίος μας έχει ανάγκη σε αυτή τη ζωή. Και τότε ο πλούτος θα γίνει και αυτός ένας δρόμος προς το Θεό. Αλλιώς είναι ένα ανυπέρβλητο βουνό και εμπόδιο που θα μας χωρίσει από το Θεό
διαπαντός ο πλούτος των μονοφάδων, των μονοφαγάδων ανθρώπων, οι οποίοι νομίζουν ότι ο κόσμος έγινε μόνο για αυτούς και μόνο σε αυτούς ανήκει. Αλλά δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αγαπητοί φίλοι, ας σκεφτούμε αυτά τα πράγματα, ας σκεφτούμε τι θα πει θλίψη και βάσανο σε αυτόν τον κόσμο και ας σκεφτούμε και τα λόγια του Χριστού που λέει «Δια πολλών θλίψεων διεισελθύν ημών στη Βασιλεία των Θεών, του Θεού». Με πολλές θλίψεις θα μπει ο αγωνιστής στη Βασιλεία του Θεού. Να αντέξει τα πάντα και τη σκοφαντία και να θέλει να πάει στον ουρανό, γιατί δεν υπάρχει πλατής δρόμος για τον ουρανό, αλλά αυτή η πλατιά στράτα είναι η στράτα της απώλειας. Η στενή πύλη είναι αυτή, η τεθλιμμένη οδός, είναι αυτή η οποία απάγει εις τη ζωή. Και πλατιά και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλεια, στο χαμό, στην τελειωτική πτώση που δεν μπορεί να μας σώσει κανένας πια από εκεί. Και δεν είναι αδικία, αλλά δικαιοσύνη του Θεού αυτό, γιατί αλίμονο, αν ο Θεός επιβράβευε την κακία, δεν θα ήταν ένας Θεός τον οποίο ποθεί η καρδιά του ανθρώπου, η οποία και αυτή ποθεί τη δικαιοσύνη και την αποκαταλλαγή, την αποκατάσταση του ζημιωμένου. Και αν ο φτωχός είναι ζημιωμένος εδώ, οπωσδήποτε, αν είναι και πιστός, θα βρει στο Θεό να μην χάνει την υπομονή του, γιατί η δικαιοσύνη του Θεού πάντα υπάρχει και θα υπάρχει στους αιώνας των αιώνων. Και αυτή θα αποκαταστήσει τα πάντα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή που ο άνθρωπος θα φύγει από αυτόν τον κόσμο και θα πάει στον άλλο προορισμό. Να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Μέχρι την άλλη εκπομπή, που αν θέλετε, θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε, Κυρίω.